Λοιπόν, υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Τώρα τα έχουμε ξεπεράσει. Θα έχουμε μείνει να ξαναπιάσουμε το θέμα των δημοσιογράφων, μας έλεγες, Χρήστο. Θα μας το πεις λίγο επιτροχάδι. Θα για την επόμενη εκπομπή. Δεν νομίζω, γιατί ήταν από αυτά που είχαμε συζητήσει, ναι, και υπήρξε το τεχνικό πρόβλημα. Άρα καλό είναι να πεις 5 πράγματα για το, ναι, πώς ακόμα και στην οικονομία παίζει ρόλο, γιατί τα οικονομικά νέα τα μαθαίνουμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Ελλάδα έχει δεχθεί μια ομοβροντία αρνητικών νέων από τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πιο πρόσφατο είναι ακόμα και στη Eurovision, η εκφωνήτρια, η παρουσιάστρια μας παρουσίασε ως εκτός Ευρώπης. Οπότε, πριν μπούμε σε κάποια άλλα θέματα, για πάνω στο για παράδειγμα, το τι έχουν αποκομίσει τα υπόλοιπα κράτη από το χρέος της Ελλάδας, καλό είναι να δούμε τι έχουν αποκομίσει οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι από την επίθεση κατά της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα οι Γερμανοί. Λέγαμε λοιπόν ότι σε ένα άρθρο που βρήκαμε στο analysis.gr, εν ολίγης λέει ότι τα 2/3 των γερμανών δημοσιογράφων είναι διεφθαρμένοι, και μας παραθέτει στοιχεία τα οποία λένε οι 2 από τους 3 Γερμανούς δημοσιογράφους είναι διεφθαρμένοι, ακόμη περισσότερο από 45.000 δημοσιογράφους σε παλαιτική θέση, καθώς επίσης στους 40.000 ελεύθερους επαγγελματίες, από τους 85.000 δηλαδή συνολικά, οι 73.000 λαμβάνουν σε σταθερά βάση δημοσιογραφικές εκπτώσεις. Όπως αποκαλούνται τα ειδικά προνόμια, καθώς επίσης τα χρήματα κάτω από το τραπέζι με τα οποία αμείβονται τις υπηρεσίες τους από επιχειρήσεις, πολιτικά κόμματα κτλ. Ναι, αρκετά ενδεικτικό όμως είναι και το άλλο που αναφέρει, ότι αφενός δωροδοκούνται γιατί το θέλουν οι ίδιοι, δεν τους εξαναγκάζει κανένας, άρα πάνε γυρεύοντας. Και από την άλλη, αυτό το κομμάτι που μου έδειξε προηγουμένως σχετικά, ναι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει πάρα πολλούς δημοσιογράφους, μας λέει εδώ το άρθρο, έτσι ώστε να γράφουν θετικά για τις Βρυξέλλες σχόλια και άθρα. Περί το 1 εκατομμύριο ευρώ έχουν πάρει κρυφά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο Γερμανοί δημοσιογράφοι, ενώ για να μπορούσαν να το πετύχουν έχουν υπογράψει μια συμφωνία στην οποία μεταξύ άλλων γράφονται τα εξής. Πιστοποιώ ότι δεν θα βλάψουν εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική και τους θεσμούς της, ούτε άμεσα ούτε έμεσα. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δημοκρατία τελικά, έτσι, στην Ευρωζώνη. Καλά, δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατίας, είναι καθαρά θέμα χειραγώγησης. Και βλέπουμε ότι η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά κάποιο τρόπο να επιλύσει, και θα το δούμε σε λίγο πώς και τι, και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και το επικοινωνιακό κομμάτι, που έχουμε δει ότι πρόσφατα το επικοινωνιακό κομμάτι στην οικονομία έχει παίξει τεράστιο ρόλο. Φυσικά με την επικοινωνία όμως δεν μπορεί να στηριχθεί μια οικονομική πολιτική που δεν έχει γερές βάσεις. Να πούμε λίγο ότι σε αυτή τη λίστα της μιζέριας, όπως την αποκαλεί εδώ το άθρο, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση παγκοσμίως, σαν διεφθαρμένη δημοσιογραφία, μετά την Βενεζουέλα, την Αργεντινή, την Νότια Αφρική και την Ουκρανία. Είναι για τη δημοσιογραφία. Η λίστα της μιζέριας νομίζω αφορά την οικονομική μιζέρια και όχι τη διαφθορά στη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι εδώ, τέλος πάντων. Το πώς το παρουσιάζουν τα μέσα. Αλλά πάνω σε αυτό, πάνω στη μιζέρια που λες, τώρα είχα σκοπό για κάτι άλλο, αλλά ας δούμε λίγο τη φτώχεια που επικρατεί στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν βγει της Ελστάτ. Δηλαδή έχουμε την κοινωνία, και είναι και αρκετά ενδιαφέροντα και κάποια άλλα στοιχεία που έχεις διαβάσει από τον καθηγητή Πανά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όσον αφορά την καταναλωτική πίστη. Λοιπόν, τι μας αναφέρει. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το 20,3% των πολιτών το 2013 αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Στην ερώτηση των πολιτών για το πώς αξιολογείται η φτώχεια, οι δείκτες είναι δραματικά χαμηλοί, κάτω από 10 ορισμένες φορές. Οι καταναλωτές δίνουν σημασία στις προεκλογικές υποσχέσεις. Πίστευα ότι αυτό κάποτε θα είχε λήξει, αλλά τελικά δίνουν ακόμα σημασία. Με αποτέλεσμα η τιμή του δείκτη να αυξάνεται, δηλαδή οι πολίτες πιστεύουν ότι η φτώχεια την επόμενη χρονιά θα μειωθεί, βασισμένη προφανώς πάνω στις υποσχέσεις. Όμως το τρίτο τρίμηνο 2014 ο δείκτης βρέθηκε στο 19, έχοντας σαν βάση το 50, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κοινωνία του 1/3, όπου η κοινωνία του 1/3 σημαίνει ότι ο 1/3 έχει καλό επίπεδο διαβίωσης. Τα προβλήματα των υπόλοιπων 2/3, δηλαδή αυτών που δεν έχουν καλή διαβίωση, οφείλονται στην ανεργία, τη φτώχεια, την κοινωνική περιθωριοποίηση. Σύμφωνα με την έρευνα, η μεσαία τάξη που ήταν η βάση της κοινωνίας των 2/3 εξαφανίστηκε ή μετασχηματίστηκε σε μια κοινωνία με έντονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
Οι πολίτες ερωτώμενοι για τη φτώχεια στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο δείχνουν απόλυτα απεσιόδοξοι. Άρα δηλαδή αυτό που διάβασες προηγουμένως περί μιζέριας έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με τα αποτελέσματα της έρευνας των ερευνών της Ελστάτ για την κατάσταση της φτώχειας στην Ελλάδα. Θυμάμαι όμως ότι μου έδειξες και την έρευνα του Πανά για την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Ναι, που μας λέει ότι ο καταναλωτής κατά την προεκλογική περίοδο δίνει σημασία στις υποσχέσεις των κομμάτων, όμως συνήθως οι υποσχέσεις μετά τις εκλογές παραβιάζονται και οι ελπίδες εκπλήρωσής τους μηδενίζονται. Mm-hmm. Παρατηρείται όμως το παράδοξο όταν πάλι προκυρήσονται εκλογές, οι πολίτες να είναι πάλι αισιόδοξοι, ξεχνώντας ότι είχαν διαψευθεί παλιότερα οι υποσχέσεις των κομμάτων. Η μνήμη του καταναλωτή εμφανίζεται ως προς αυτό μηδενική και εξαπάτηση αποτελεί στοιχείο της λειτουργίας της καταναλωτικής οικονομίας. Δηλαδή βλέπουμε το εξής, ότι καταρχάς γενικότερα η έρευνα σαν στοιχεία νομίζω δίπλα σου το, έχει σημειώσει. Η μείωση πραγματικού εισοδήματος διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Άρα η μείωση του πραγματικού εισοδήματος στην Ελλάδα νομίζω είμαστε πρώτοι, έτσι δεν είμαστε είναι. Είμαστε πρώτοι με μείον 35,4%. Άρα βλέπουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί όλη αυτή την περίοδο για μείωση του χρέους και τα λοιπά, όχι μόνο δεν έχουν μειώσει το χρέος, αλλά έχουν καταβαραθρώσει στην κυριολεξία την κοινωνική και την οικονομική ζωή του Έλληνα, ρίχνοντας το εισόδημά του κατά 34%. Και νομίζω είμαστε πρώτοι, έτσι είμαστε δεν είναι. Και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, 20% μονάδες τώρα που το ξανακοιτάω, δεν το είχα παρατηρήσει. 35,4% η Ελλάδα που είναι πρώτη και δεύτερη η Κύπρος με 11,6%. Παρόλο που και η Κύπρος πέρασε από μια μεγάλη κρίση, δες και τις άλλες χώρες του μνημονίου. Πορτογαλία και Ισπανία, για παράδειγμα. Η Ιταλία έρχεται τρίτη με μείον 10,9%, η Λετωνία τέταρτη με μείον 10,1%. Και ακολουθούν η Ουγγαρία, δηλαδή η Πορτογαλία. Και, ναι, κυρίως μας ενδιαφέρει η Πορτογαλία και η Ισπανία, γιατί είναι χώρες, κυρίως η Πορτογαλία, που εφαρμόστηκαν μνημονιακές πολιτικές. Άρα βλέπουμε ότι στις χώρες που έχουν εφαρμοστεί μνημονιακές πολιτικές και δεν είχε αποτέλεσμα, αλλά και τη μεγαλύτερη πτώση του εισοδήματος την είχε η Ελλάδα. Πάντως το λυπηρό και από τα δύο αυτά που διαβάσαμε είναι ότι οι καταναλωτές δείχνουν πίστη στις προεκλογικές υποσχέσεις, ελπίζονται σε κάτι καλύτερο, μετά απογοητεύονται, μετά ξεχνάνε πάλι ότι τους είχαν κοροϊδέψει στην πραγματικότητα και αυτού ξανά μανά από την αρχή μέχρι την τελική πτώση. Μέχρι να εμφανιστεί πάλι κάποιος αντιμνημονιακός, να πει ελπίδα έρχεται και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ναι. Βέβαια, όπως είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά, λόγω του βομβαρδισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στους Έλληνες, όπου καλλιεργήθηκε σε μεγάλο βαθμό η έννοια της συλλογικής ευθύνης, δηλαδή ότι για το θέμα του χρέους στην Ελλάδα ευθύνονται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά οι πολίτες, και λόγω και της κακής ελληνικής διακυβέρνησης, πράγμα το οποίο είναι αληθές βέβαια, αλλά δεν φταίνε συλλογικά οι πολίτες για το αν είχαν κυβερνηθεί δυσμενώς όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι και ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους δανειστές μας. Ας δούμε λίγο τι είδαμε ότι από μια ερώτηση που κατέθεσε η γερμανική αριστερά στο γερμανικό κοινοβούλιο, το κόμμα το Die Linke, όπου ζήτησε να πληροφορηθεί για το τι έχει αποκομίσει η γερμανική κυβέρνηση από την οικονομική καπιταλιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Από την απάντηση που έδωσε το ίδιο το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών προκύπτει ότι από το 2010 μέχρι το 2014 το γερμανικό κράτος έχει βάλει στα θησαυροφυλάκια του από τόκους που πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι 360 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι τα έχουμε πάει και άσχημα. Δεν τους χωστάμε και πολλά λεφτά, έτσι δεν είναι? Μας δίνουν και τα παίρνουν από την άλλη. Και μάλιστα το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι ο απολογισμός του προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας είναι καταστροφικός. Ενώ διευκρινίζει ότι η Ελλάδα έχει παραχωρήσει μέχρι στιγμής 360 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους στη Γερμανία, 5 χρόνια μετά ο απολογισμός της πολιτικής διάσωσης στην Ελλάδα είναι καταστροφικός, γιατί ένας στους 2 νέους στην Ελλάδα είναι άνεργος, οι οικονομικές επιδόσεις της χώρας συρρυκνώθηκαν από το 2009 κατά 25%, ενώ το χρέος αυξήθηκε δραματικά. Παραδοχές του ίδιου του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, που μας επιβάλλει, μάλιστα η απάντηση ήταν και 40 σελίδες, που έδωσε στο κόμμα της Γερμανικής Αριστεράς. Μάλιστα στην επιστολή του, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται στην κατακόρυφη αύξηση του δημόσιου χρέους, αποτέλεσμα της δραματικής συρρήκνωσης του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 22%.
Την ίδια ώρα μεταξύ 2010 και 2013, αισθητά κατώτερα των προσδοκιών ήταν τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, δηλαδή δεν πήραμε τα λεφτά που υπολογίζαμε. Μα είναι λογικό. Πώς να πάρεις τα λεφτά που υπολογίζεις όταν βρίσκεσαι σε ανάγκη? Όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη, ξεπουλάει κάτι όσο-όσο. Άρα, δηλαδή, όταν έχεις φέρει μια χώρα σε μια τέτοια τεχνητή κατ' εμέ κρίση, αν και υπήρχαν φυσικά διαρθρωτικά προβλήματα στην οικονομία, είναι λογικό να ξεπουλάει όσο-όσο και τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις να μην είναι τα αναμενόμενα. Και το επιβεβαιώνει και το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας αυτό, αφού αντί των προβλεπόμενων 22 δις, εισέρευσε στα κρατικά ταμεία μόλις 1 δις από την πώληση κρατικής περιουσίας. Δηλαδή, εδώ ξεπουλιέται η περιουσία και δεν βγάζουμε και τίποτα. Δηλαδή, όπως θα λέει και ο λαός, και κερατάς και δαρμένος. Αναφορά γίνεται επίσης στις δραματικές μειώσεις μισθών και συντάξεων, που νομίζω είχαμε και πρόσφατα, το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά για τις μεγάλες πτώσεις των μισθών στην Ελλάδα, την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των ανέργων και την όξυση της φτώχειας. Η πολιτική διάσωσης απέτυχε παταγωδώς. Θα υπάρχει κατώτατο εισόδημα για όλους όμως το Εμίλη Βαρουφάκη, προβλέπετε αυτό? Ναι, ήδη έχουν ανακοινώσει κάποιες προτάσεις για να φτάσει το 2016 το εισόδημα στην Ελλάδα. Πραγματικά με όλα αυτά που είχαμε πει στην αρχή, ειδικά το ότι πρέπει να πληρώσουμε το Μάρτιο με την αλματώδη αύξηση του χρέους και τα λοιπά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Και κάτι τελευταίο, επίσης τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ελλάδας μεταξύ 2012 και 2014 αυξήθηκαν από 46 σε 78 δις ευρώ. Φυσικά, πώς να πληρωθούν τα δάνεια των Έλληνων, πώς να πληρώσουν οι Έλληνες τα δάνειά τους όταν δεν έχουν μία. Λεφτά υπάρχουν γενικά, ειδικά όμως δεν υπάρχουν. Αυτά είναι, δηλαδή προσπαθώ σε κάθε περίπτωση να ανατρέψω λίγο την ιδέα που υπάρχει του μπαταχτσί Έλληνα, του κακού, του τεμπέλη και του διεφθαρμένου, γιατί είναι μια λάθος εντύπωση που δίνεται, γιατί στο όλο αυτό το οικονομικό παιχνίδι κάποιοι με τη δυσφήμιση βγάζουν πολύ περισσότερα. Και μάλιστα κάποιοι από την κρίση που επικρατεί στην Ευρώπη έχουν επωφεληθεί τα μάλα. Ας πάρουμε για παράδειγμα το γερμανικό εμπορικό ισοζύγιο. Εισαγωγές, εξαγωγές λοιπόν. Ρεκόρ το γερμανικό εμπορικό ισοζύγιο με πλεόνασμα 217 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή κερδίζει από παντού. Πέφτει το ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή το είχαμε προλάβει στο 1,08. Παρόλο που, αν θυμάστε καλά, πριν τις εκλογές μας είχαν τρομοκρατήσει ότι εξαιτίας της Ελλάδας και των προοπτικών της πέφτει η σχέση ευρώ-δολάριο, το οποίο ήταν απολύτως ψευδές και μέσα στη διασπορά του επικοινωνιακού τρόμου. Από εκεί και ύστερα, να δούμε και κάτι άλλο. Η πτώση φυσικά του ευρωδολαρίου, είτε η πτώση είτε η άνοδος, βέβαια τη συμφέρει την Γερμανία ούτως ή άλλως, και θα το πούμε σε λίγο γιατί τη συμφέρει. Τώρα, βέβαια, με αυτό που κάνει η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι ότι η ίδια δεν σέβεται για άλλη μια φορά τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το επιτρεπόμενο ποσοστό, και αυτό δεν του σέβεται σχετικά με το επιτρεπόμενο ποσοστό των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει το λεγόμενο six-pack, το οποίο θα έπρεπε να εγγυάται την οικονομική ισορροπία στην Ευρωζώνη. Θα έπρεπε, άλλο το τι γίνεται. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό υπάρχει ένα όριο 6% του ΑΕΠ στα πλονάσματα του εμπορικού ισοζυγίου των μελών χωρών. 6% λοιπόν, το κρατάμε αυτό το νούμερο. Όποια χώρα υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο για 3 συνεχή έτη, διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί κυρώσεις. Η Γερμανία το κάνει αυτό τα τελευταία 5 έτη και δεν έχει υποστεί καμία κύρωση. Τώρα, επίσης, η άνοδος οικονομικής της πολιτικής, μάλλον των οικονομικών της μεγεθών, οφείλεται και σε συγκεκριμένα επιπλέον τεχνάσματα τα οποία κάνει, που κάνουν το παιχνίδι λίγο της οικονομίας λίγο unfair, που θα έλεγε και ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης στο παρελθόν. Γιατί, πρώτον, η Γερμανία έχει τη χαμηλότερη αύξηση των μισθών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Δεν αύξηνε τους μισθούς, εξοικονομούσε, τα βάζανε στον κουμπαρά.
Βέβαια, αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί μια κατηγορία εργαζομένων στη Γερμανία, περίπου 7 εκατομμύρια, που αμείβονται με το ποσό των 400 ευρώ. Άρα δηλαδή δημιουργήθηκε και εδώ μια τάξη ανθρώπων που δεν ζουν εύκολα, ακόμα και στη Γερμανία. Πού αλλού ποντάρισε? Στο κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, σχηματισμό ακαθάριστων δημοσίων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, στη χαμηλότερη πραγματική ισοτιμία του ενιαίου νομίσματος, που βοηθά σημαντικότατα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της εις βάρος των εταίρων της στην Ευρωζώνη, δεδομένου ότι το 50% των εμπορικών συναλλαγών της Γερμανίας πραγματοποιείται εντός της Ευρωζώνης. Εδώ βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, η Γερμανία μονάζει γαδικά της. Γιατί πέφτει η ισοτιμία ευρωδολαρίου, γίνονται τα προϊόντα της φτηνότερα, άρα γίνονται πιο ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά, πουλάει περισσότερο. Εάν η ισοτιμία είναι λίγο μεγαλύτερη, εντάξει, πάλι τα εισαγόμενα προϊόντα, όπως είναι το πετρέλαιο, τη συμφέρει, γιατί είναι χαμηλότερο το κόστος για αυτήν την εισαγωγή των προϊόντων. Τώρα, στο σημαντικότερο, χαμηλότερο κόστος δανεισμού της οικονομίας της, λόγω της διαφορετικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Γερμανίας, που επίσης αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Μέσα από την κρίση με τις άλλες χώρες, η Γερμανία κατάφερε να γίνει το ασφαλές καταφύγιο, άρα να προσελκύει κεφάλαια στην ίδια τη χώρα, με αποτέλεσμα και το κόστος του δανεισμού της να είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και γι' αυτό και στα πλαίσια αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν μια συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση, ή κόψε χρήμα, κόβανε πολύ χρήμα, για να μειώσουν και οι ίδιοι το χρέος τους και να μπορέσουν και να έχουν και σημαντική μείωση της ανεργίας, όπως και πραγματικά την επέτυχαν, ακολουθώντας μια επεκτατική νομισματική πολιτική όπως αυτή που αναφέραμε, της ποσοτικής χαλάρωσης, και στα ίδια αυτά πλαίσια πίεσαν και την Ευρωζώνη και την Ευρώπη γενικότερα να ακολουθήσει το δικό τους δρόμο. Φυσικά, όπως έλεγε ο Κέινς, τα πλεονεκτήματα, τα πλεονάσματα των χωρών, οι πλεονασματικές χώρες πρέπει να μεταφέρουν τα πλεονάσματά τους στις ελληματικές χώρες, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει κάποια ισορροπία. Και αυτό, συγγνώμη, είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει στην Ευρωζώνη και όχι να έχουμε τα μονά ζυγά της Γερμανίας, προκειμένου να μπορέσουν και οι ελληματικές χώρες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται, όπως και η Ελλάδα, στην οποία βλέπουμε ότι η Γερμανία έχει εξαντλήσει τα περιθώρια αυστηρότητες και συνεχίζει να τα κάνει, όπως θα δούμε σε λίγο με τα θέματα του κυρίου Ντράγκη. Ας ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε. We'll be right back.
Δεν θα κουράσουμε πολύ τον κόσμο, γιατί είπαμε πάλι αρκετά πράγματα για σήμερα. Ήθελα να πούμε κάποια πράγματα για τον Ντράγκη, γιατί βλέπουμε ότι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης δείχνουν κάποια σημάδια ανάκαμψης σε σχέση με εμάς που πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν θα μείνουμε όμως, θα το ξανασυζητήσουμε την επόμενη φορά. Αυτό που θέλω να κάνουμε αυτή τη στιγμή, και θέλω να μας το διαβάσει εσύ, Χρήστο, είναι αυτό που είπαμε και συμφωνήσαμε να λέμε σαν οικονομικά tips. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο όλοι να έχουν γνώσεις οικονομίας. Δεν χρειάζεται. Ο καθένας σπουδάζει και κάτι διαφορετικό δεν χρειάζεται και ο απαραίτητος να ξέρει. Οφείλει όμως να κατανοεί τους όρους ως ένα βαθμό, τους όρους που ακούγονται στις εφημερίδες και σε γενικότερα σε όλα τα μέσα, για να μπορεί να καταλάβει τι γίνεται, γιατί αφορούν άμεσα τη ζωή του. Άρα, έχουμε μιλήσει, στη σημερινή εκπομπή θα πούμε δύο ορισμούς, πολύ σύντομα και πολύ απλά. Θα πούμε το τι είναι αποπληθωρισμός και το τι είναι πληθωρισμός. Γιατί έχουμε ακούσει ότι οι οικονομίες στην Ευρωζώνη είναι αποπληθωριστικές. Λοιπόν, στόχο έτοιμο, Χρήστο. Τι είναι αποπληθωρισμός, λοιπόν? Αποπληθωρισμός είναι οι τιμές που πέφτουν και ανεβαίνει η αγοραστική αξία του χρήματος. Κατανοείς τι είναι η αγοραστική αξία του χρήματος? Ναι. Ναι, δηλαδή? Ανάλογα το χρήμα που δίνουμε, παίρνουμε το προϊόν που θέλουμε. Ακριβώς, πολύ ωραία. Ναι. Πώς αλλιώς τον λέμε τον αποπληθωρισμό, λοιπόν? Αρνητικό πληθωρισμό. Είσαι κακός μαθητής, αλλά εντάξει, με ένα σωστό φροντιστήριο θα φτιάξεις. Έχω την τέλεια οικονομολόγο δίπλα μου. Ωραία. Και έχουμε και τον πληθωρισμό, ναι, όπου σημαίνει ανεβαίνουν οι τιμές και πέφτει η αγοραστική αξία του χρήματος. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι το αντίθετο του αποπληθωρισμού, έτσι καλώς το λέει και η λέξη. Τώρα. Άρα, πληθωρισμός είναι ανεβαίνουν οι τιμές, εντάξει, και πέφτει η αγοραστική αξία του χρήματος, ενώ στον αποπληθωρισμό πέφτουν οι τιμές και ανεβαίνει η αγοραστική αξία του χρήματος. Το ένα είναι αντίθετο του άλλου. Και θεωρείται ο αποπληθωρισμός πολύ πιο δύσκολος στο να δαμαστεί σε σχέση με τον πληθωρισμό. Τώρα βέβαια θα μας πει κάποιος, όταν πέφτουν οι τιμές και ανεβαίνει η αγοραστική αξία του χρήματος, είναι καλά, οπότε καλό είναι να έχουμε αποπληθωρισμό. Όχι, δεν είναι καλά, έχει διάφορες επιπλοκές, αλλά αυτές θα τις πούμε στα tips επόμενης εβδομάδας. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.